Πράγματι, έχουμε μία αναβολή της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της προσφυγής που είχαμε κάνει για τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου του ΒΟΑΚ. Διευκρινίζω εδώ ότι το ζήτημα δεν είναι να μην γίνει ο ΒΟΑΚ, να μην γίνει ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στην Κρήτη. Αυτό είναι απόλυτο ζητούμενο από όλους. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το έργο, όπως έχει μελετηθεί και όπως πρόκειται να ανατεθεί και όπως γνωρίζετε είναι υποσυμβασιοποίηση, είναι ένα έργο το οποίο αδιαφορεί πλήρως για οτιδήποτε άλλο δεν αφορά την ίδια τη χάραξη του δρόμου. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι αν δημιουργείται ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος στην θέση ενός περιφερειακού δρόμου που ήταν ο ΒΟΑΚ για το Ηράκλειο και ο οποίος ήδη το διχοτομούσε, αυτή η διχοτόμηση τώρα θα πάρει δραματικά χαρακτηριστικά εάν δεν αλλάξει η συνολική αντιμετώπιση του έργου. Και εννοώ κόμβους, μέρος των οποίων ευτυχώς έχει ενταχθεί. Αλλά παραπέρα, κάτω διαβάσεις, τα λεγόμενα cuts and covers, που είναι οι καλύψεις σε υψηλά τμήματα, οι οποίες γεφυρώνουν την πόλη. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να γεφυρώνεται η πόλη και να μην απομονώνονται τα δύο της τμήματα. Και ακριβώς για την λειτουργία την οποία είχε ο δρόμος, το κύριο υποκατάστατο είναι η παρόδιοι δρόμοι. Συμπληρώνω ακόμα και τα υδραυλικά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα και για τα οποία υπάρχει αντίληψη ότι όλα αυτά αφορούν τον Δήμο. Εμείς κάνουμε ένα έργο εδώ, οι συνέπειες του έργου, οι οποίες όμως είναι πολύ μεγάλες, με κάποιον τρόπο θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει ο Δήμος από τους πόρους που γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει. Λοιπόν, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι αυτή είναι μια απολύτως στρεβλή λογική την οποία δεν υιοθετούμε, αλλά είμαστε απέναντι, την αντιμαχόμαστε αυτήν την λογική. Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε να έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο κλειστό, ο οποίος θα διχοτομεί την πόλη με αποτέλεσμα και συγκοινωνιακής επικοινωνίας αλλά και τεράστια συμφόρησης μέσα από τους δρόμους που πλέον θα επιλέγουν οι οδηγοί μη μπορώντας να χρησιμοποιήσουν τον κλειστό αυτοκινητόδρομο, καταλαβαίνετε ότι από τώρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και να εκτελούνται παράλληλα και όλα τα υπόλοιπα έργα. Αυτό σας λέω είναι το κεντρικό μας ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο θα παλέψουμε όπου χρειαστεί. Στο δικαστήριο. Εκτός δικαστηρίου, συνεχίζοντας να συνομιλούμε με την κυβέρνηση, προφανώς ναι. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά κομβικό για την πόλη. Δεν αναφέρθηκα στο θέμα των δύο δίων, το οποίο είναι βεβαίως και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Η θέση μας είναι απολύτως σαφής και κατηγορηματική, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε διόδια στον κεντρικό ιστό, στο μέτρο ακριβώς που αυτός ο αυτοκινητόδρομος μέσω των κόμβων του θα έχει και κάποιου είδους αστική λειτουργία. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα στο συνολικό του περίγραμμα.